Γεια σας φίλες και φίλοι, μαγειρέψτε μαζί μου τα πιο υγιεινά μακαρόνια που έχετε φάει ποτέ. Είναι δίχως λάδι και όσοι ακολουθείτε νηστείες της Εκκλησίας μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Είναι δική μου συνταγή και την έφτιαξα ειδικά για εσάς για να σας δείξω πώς μπορείτε να φάτε υγιεινά τα αγαπημένα σας μακαρόνια με ένα διαφορετικό τρόπο από το κλασικό μαγείρεμα. Μακριά από τηγανιτά λάδια, ντομάτες βρασμένες ή ζωικό κυμά, που αυτά μόνο τοξίνες σας γεμίζουν. Η δική μου συνταγή δεν θα σας βλάψει, αλλά θα σας γεμίσει ενέργεια, πολλές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη ο οργανισμός. Πάμε να τη δούμε. Στην αρχή βάζουμε να βράσουν τα μακαρόνια της αρεσκίας μας σε αλατισμένο νερό. Και μέχρι αυτά να γίνουν, προετοιμάζουμε τη σαλτσούλα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε 3 με 4 ντομάτες, ένα αβοκάντο, λεμόνι, κρεμμύδι, καρότο, μία κόκκινη πιπεριά, 1-2 σκελίδες σκόρδο, μαϊντανό άνηθο, λίγα μπαχαρικά, αν θέλουμε, και λίγο αλάτι. Και όλα αυτά θα τα κόψουμε, να τα βάλουμε στο blender για να τα χτυπήσουμε. Χτυπήστε τα καλά στο blender και μην προσθέτετε νερό. Να βάλετε χαμηλά τις ντομάτες κάτω-κάτω. Πρώτα και μετά από πάνω τα υπόλοιπα, όπως έκανα και εγώ. Και χτυπήστε καλά. Ξέρετε πόσο καλό είναι και θρεπτικό να μαγειρέψετε τα λαχανικά σας, να τα βάλετε έτσι, να τα φάτε ομά και όχι βρασμένα. Ή στο τηγάνι χάνουν τα θρεπτικά τους συστατικά, ενώ έτσι αν τα φάτε στο blender να τα ανακατέψετε, αυτή η υπέροχη κρεμμώδη σάλτσα που γίνεται είναι φανταστική και πάνω απ' όλα ζωντανή και θρεπτική. Εδώ στο τέλος προσθέτω λίγη ρίγανη και αλάτι. Εφόσον στραγγίσουμε τα μακαρόνια, προσθέτουμε την ομοφαγική μας σάλτσα μέσα και ανακατεύουμε. Μην προσθέσετε καθόλου λάδι σε αυτό το φαγητό. Έχει μέσα το αβοκάντο και είναι υπεραρκετό. Η οικογένειά μου τρελαίνεται για αυτά τα μακαρόνια. Σ' αρέσουν? Είναι πολύ νόστιμο. Καλή σας όρεξη! Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Σας εύχομαι υγεία.